τοποθετούμε. Βάλουμε και 7, ναι. Ε. 6 που ακούγεται. Άντε, καλορίζικος, καλοστέριωτος. Αμήν, αμήν, αμήν. Με σεβασμό, κατάνοιξη και επισημότητα μπήκαν τα θεμέλια για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος πρόσφατα επιχωματώθηκε για τις ανάγκες του νέου αεροδρομίου Καστελίου, σε μια ημέρα σημαντική, ιστορική και αξιομνημόνευτη, όχι μόνο για τους κατοίκους των Ρουσοχωρίων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αδειμονούσαν για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού. Κάθε θέμα, πολύ περισσότερο ένα πνευματικό ζήτημα, όπως η οικοδόμηση του Ναού της Αγίας Παρασκευής, η οποία επιχωματώθηκε στο αεροδρόμιο, πρέπει να δίνει ένα μήνυμα, πνευματικό μήνυμα. Εμφανώς συγκινημένοι, κάτοικοι της περιοχής, μεγάλοι αλλά και μικρά παιδιά, βρέθηκαν στο σημείο για τον Εσπερινό, την Αρτοκλασία και τον Αγιασμό, που προηγήθηκαν της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου. Ενώ το παρόν έδωσαν και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι οποίοι εγκάρδια συμμετείχαν στη διαδικασία. Εμείς από τη μεριά μας είχαμε εδώ ένα κίνητο, το οποίο το δωρήσαμε στην Ενορία. Και έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στον κόσμο ότι θα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη θεμελίωση της Αγίας Παρασκευής. Ιδιαίτερα σημαντική σημερινή εορτή της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδας των ματιών, αλλά και εκείνη που θα εορταστεί του χρόνου, καθώς έχει δρομολογηθεί η ανοικοδόμηση του ναού και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 26η Ιουλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύομαι ότι με τον τρόπο αυτό, πάνω απ' όλα, επιτελούμε το χρέος μας προς την Αγία και το χρέος μας προς τον λαό του Θεού που περίμενε αυτή τη μέρα και αυτό το γεγονός, και δια του ελέους της Αγίας Παρασκευής μακάρι να είμαστε εδώ του χρόνου να τελούμε τα εγγένειά της.